Επισκεπτόμαστε τον Όμιλο Ιατρόπολης και ενημερωνόμαστε για το Εργαστήριο Μικροβιολογίας Βιοπαθολογίας. Κυρία Αδαμόπουλε, πείτε μας λίγα λόγια για το Εργαστήριο Μικροβιολογίας Βιοπαθολογίας του Ομίλου Ιατρόπολης. Το νέο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Βιοπαθολογίας του Ομίλου Ιατρόπολης ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 2021. Μέσα σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο, περίπου 500 τετραγωνικών, έχουν αναπτυχθεί όλα τα τμήματά του, τα οποία είναι αιματολογίας, βιοχημίας, άνοσολογίας, ουροχημικό, άνοσοφθορισμού, ηλεκτροφορήσεων, καθώς και μοριακής βιολογίας. Στο εργαστήριο αυτό πραγματοποιούνται εξετάσεις ρουτίνας, αλλά και εξειδικευμένες εξετάσεις, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα ανάγκης που μπορεί να έχει κάποιος ασθενής, όπως είναι εξετάσεις βιοχημικές, ηλεκτροφορήσεις, άνοσολογίας, εξετάσεις καρκινικών δικτών, ορμονών και φυσικά μοριακής βιολογίας. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του και ποιες είναι οι ειδικότητες που απασχολούνται στο εργαστήριο? Το εργαστήριο λειτουργεί από τις 8.30 ώρα το πρωί έως τις 8.30 ώρα το βράδυ σε τρεις βάρδιες. Στελεχώνεται με 4 τεχνολόγους, 2 παρασκευαστές, 4 βιολόγους και 3 ιατρούς. Γιατρέ, δώστε μας μία εικόνα για τον αριθμό των προσεξέταση δειγμάτων που διαχειρίζεται το εργαστήριό σας. Φτάνοντας να διαχειρίζεται ημερησίως περίπου 1.600 φιαλίδια και να πραγματοποιεί 15.000 περίπου εξετάσεις την ημέρα. Αν κάνουμε αναγωγή σε μηνιαία βάση, αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα ελέγχονται περίπου 50.000 φιαλίδια που αντιστοιχούν σε 350.000 εξετάσεις ή σε ετήσια βάση μιλάμε για 600.000 φιαλίδια ή 4,5 εκατομμύρια διακριτές εξετάσεις. Εντυπωσιακό το νούμερο. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο τεράστιος αυτός αριθμός προσεξέταση δειγμάτων που καλείται το εργαστήριό μας να δώσει, σε συνδυασμό με την δέσμευσή μας να παρέχουμε σε όσους μας εμπιστεύονται αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα σε σύντομο χρόνο, γέννησε την ανάγκη και δικαιολογεί απόλυτα την επιλογή για την εγκατάσταση στο εργαστήριό μας ενός συστήματος αυτοματισμού του GLP Track System. Ένα σύστημα που με την επιλογή του και την εγκατάστασή του για μία ακόμα φορά ο Όμιλος Ιατρόπολης υπήρξε πρωτοπόρος στην Ελλάδα και για το οποίο είμαστε περήφανοι που το έχουμε και το λειτουργούμε. Πρόκειται για ένα σύστημα ρομποτικής τεχνολογίας που εφαρμόζει πλήρως αυτοματοποιημένες μεθόδους στη διαχείριση των προσεξέταση δειγμάτων. Κυρία Αδαμόπουλε, αναφερθήκατε στη χρήση συστήματος αυτοματισμού και στην εφαρμογή αυτοματοποιημένων μεθόδων στο εργαστήριό σας. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί το δείγμα και ποια είναι η ανάλυση που γίνεται στο εργαστήριο μέχρι να βγει το αποτέλεσμα. Από τη λήψη ενός δείγματος στο οποιοδήποτε υποκατάστημα, χώρο τέλος πάντων που γίνεται η λήψη του, μέχρι και την έκδοση του αποτελέσματος και την παραλαβή του από τον εξεταζόμενο, μια σειρά από πλατφόρμες αυτοματισμού συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Μετά την λήψη του δείγματος στο υποκατάστημα και μια αρχική επεξεργασία την οποία δέχεται εκεί, το δείγμα τοποθετείται σε έναν ειδικό φορέα της πλατφόρμας Indexor. Με χρήση τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων RFID, το σύστημα Indexor αναγνωρίζει το είδος του φιαλιδίου που τοποθετείται στο φορέα, την ταυτότητά του, ανοιχνεύει τη θέση του φιαλιδίου σε αυτό, την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, καθώς και το όνομα του υποκαταστήματος και μεταφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες σε ειδική ετικέτα RFID που υπάρχει στο φορέα. Όλοι οι φορείς των δειγμάτων τοποθετούνται σε ειδικές τσάντες μεταφοράς, οι οποίες έχουν ειδικούς ανοιχνευτές που επίσης με τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων μεταφέρουν πληροφορίες στην ειδική ετικέτα RFID του φορέα σχετικά με τις συνθήκες μεταφοράς, θερμοκρασία, δονήσεις κατά τη μεταφορά και συνολική διάρκεια της μεταφοράς. Με την εισαγωγή τους στο εργαστήριο, όλοι οι φορείς δειγμάτων τοποθετούνται στην κεντρική μονάδα του Indexor και όλες οι πληροφορίες
μεταφέρονται στο πληροφοριακό σύστημα LIS του ομίλου, ενώ παράλληλα ταυτόχρονα δημιουργούνται όλες οι απαιτούμενες λίστες εργασίας. Από τη στιγμή αυτή, όλο το σύνολο των εξετάσεων που έχει ζητηθεί για ένα δείγμα είναι διαθέσιμο στο σύστημα αυτοματισμού GLP μέσω του AMS, μιας ενδιάμεσης πληροφοριακής πλατφόρμας Midware, η οποία αποτελεί το συνδεκτικό κρίκο μεταξύ του πληροφοριακού συστήματος του ομίλου και του συστήματος αυτοματισμού GLP. Μετά από το σύστημα Indexor, το δείγμα φορτώνεται σε ειδικούς φορείς racks του συστήματος GLP και τοποθετείται στις ειδικά ορισμένες περιοχές εισόδου του συστήματος. Στη συνέχεια, το δείγμα θα περάσει από την κάμερα του συστήματος, όπου θα διαβαστεί ο ειδικός γραμμοκώδικας του, το χρώμα από το καπάκι του, καθώς και το βάρος του. Με βάση αυτές τις παραμέτρους, το σύστημα, κάνοντας χρήση ειδικών αλγορίθμων, θα ελέγξει τη συμβατότητα του δείγματος, δηλαδή αν το δείγμα αυτό είναι κατάλληλο για την πραγματοποίηση των εξετάσεων οι οποίες έχουν ζητηθεί, και θα αποφασίσει σε ποιον αναλυτή θα προωθήσει το δείγμα ή αντίστοιχα θα το απορρίψει στην περίπτωση που διαπιστωθεί μια συμβατότητα. Το κύριο κριτήριο επιλογής αναλυτή είναι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του δείγματος και να ληφθεί αποτέλεσμα στο συντομότερο χρόνο. Αφού το δείγμα μπει στην κυκλοφορία του GLP, η πρώτη μονάδα που θα προωθηθεί είναι το decapper, δηλαδή μία μονάδα στην οποία θα του αφαιρεθεί το καπάκι. Στη συνέχεια, το δείγμα θα καταλήξει σε έναν αναλυτή για να πραγματοποιηθούν οι ζητούμενες εξετάσεις. Ανάλογα με το πλήθος των εξετάσεων που έχουν ζητηθεί για το δείγμα, θα γίνει λήψη ικανής ποσότητας υλικού από αυτό και θα ξεκινήσει η πραγματοποίηση των εξετάσεων. Με την ολοκλήρωση της λήψης υλικού από το δείγμα, αυτό θα προωθηθεί στον επόμενο αναλυτή αν υπάρχουν εξετάσεις που το απαιτούν, ή θα οδηγηθεί στην επόμενη μονάδα, το buffer, όπου και θα περιμένει μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος ή μία πιθανή προσθήκη επιπλέον εξετάσεων. Σε περίπτωση που για το δείγμα έχει ζητηθεί η εκτέλεση μιας εξέτασης που πραγματοποιείται σε κάποιον αναλυτή που δεν είναι συνδεδεμένος με το σύστημα GLP, τότε το δείγμα θα οδηγηθεί στη μονάδα κλασματοποίησης aliquoting, όπου από το αρχικό πρωτογενές σωληνάριο θα γίνει διαχωρισμός και θα παραχθούν ένα ή περισσότερα δευτερογενή φιαλίδια για χρήση στους αναλυτές αυτούς. Κάθε δευτερογενές φιαλίδιο, αφού λάβει καπάκι, θα οδηγηθεί στην ορισμένη αντίστοιχη περιοχή της μονάδας εξόδου του συστήματος GLP, ενώ το πρωτογενές φιαλίδιο θα προωθηθεί στη μονάδα επαναπωματισμού Recapper, όπου θα λάβει νέο καπάκι και στη συνέχεια θα καταλήξει στην περιοχή αποθήκευσης Archive της μονάδας εξόδου. Εκεί θα γίνει από το σύστημα η αρχειοθέτησή του σε ειδικούς φορείς, όπου ανά πάσα στιγμή είναι διαθέσιμη η πληροφορία της θέσης του δείγματος και η ανάκλησή του στην κυκλοφορία σε περίπτωση που θα απαιτηθεί, για παράδειγμα, η επανάληψη μιας εξέτασης ή η προσθήκη επιπλέον εξετάσεων στο δείγμα. Με την έκδοση των αποτελεσμάτων των ζητούμενων εξετάσεων, την εισαγωγή του στο πληροφοριακό σύστημα του ομίλου LIS και την αρχειοθέτηση του δείγματος, κλείνει ο κύκλος επεξεργασίας του δείγματος αυτού στο εργαστήριό μας. Τέλος, γιατρέ, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αυτοματοποίησης και ποιο το τελικό όφελος για τον εξεταζόμενο. Με την πλήρη αυτοματοποίηση επιτυγχάνεται ασφάλεια και ποιότητα του δείγματος σε όλα τα στάδια επεξεργασίας του, εκμηδενίζεται η πιθανότητα ασφάλματος, καθώς η εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας έχει περιοριστεί στο ελάχιστο, παρέχεται έγκυρο και αξιόπιστο αποτέλεσμα και φυσικά τα αποτελέσματα απελευθερώνονται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Πλέον τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στον εξεταζόμενο αυθημερών, κάτι που του επιτρέπει άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να κλείσει ένα πιθανό ραντεβού με το θεράποντα ή ιατρό του και να έχει την διάγνωση και την θεραπευτική αγωγή που απαιτείται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα στα χέρια μας.